Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντρο τσιλικάου. Θα χειροκροτήσω εγώ και θα βάλω από πίσω ψεύτικα χειροκροτήμα για να δείξουμε ότι είμαστε πολύ, είμαστε οι δυο μας. Καλώς ήρθατε, ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε την φαϊνή ιδέα. Είχα την φαϊνή ιδέα να μιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε, Αντρέα, για πες. Για αδικημένες ταινίες. Μπράβο. Αδικημένες βαθμολογίες ταινιών στο IMDb. Στο IMDb. Έτσι πιστεύουμε εμείς. Σύμφωνα με εμάς, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα. Τι πιστεύουμε εμείς. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Εμείς σήμερα θα πούμε ποιες ταινίες πιστεύουμε ότι με τη βαθμολογία που έχουν στο IMDb αδικούνται. Αυτά. Να πούμε ότι επειδή και εγώ το κάνω αυτό, να μην κοιτάτε μια βαθμολογία και μετά να λέτε δεν έχει καλή βαθμολογία. Ας μην δω την ταινία. Σωστό. Πολύ σωστό. Μπράβο. Επειδή και εγώ το κάνω αυτό, να το κάνουμε. Παιδιά, μπράβο. Γιατί θα δείτε σήμερα ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις που δεν ισχύει αυτό. Όχι και πάρα πολλές. Γιατί με τη νέα εποχή, όπως γίνονται τα πράγματα και πιο παλιές, δηλαδή κάποιες ταινίες είναι και πιο παλιές που θα πούμε σήμερα, ότι γενικά πολλοί κόσμος τις παρεξηγεί κάποιες ταινίες που μπορεί εσείς να τις κουστάρετε. Ναι. Να μην τις παρεξηγείτε. Να σας αρέσει. Να σας αρέσει για το δικό σας λόγο. Έτσι. Γιατί μπορεί η ταινία να μην είναι καλή. Εντάξει, ναι, αλλά να είναι ωραία ταινία. Αλλά εσείς να την κουστάρετε, ρε παιδί μου. Να, για κάποιο λόγο. Δεν κουστάρετε εσείς. Λοιπόν. 5 έχω επιλέξει εγώ και 5 έχει επιλέξει ο Αντρέας. Δεν ξέρουμε τι έχει επιλέξει ο καθένας. Ναι, δεν ξέρουμε ο καθένας. Τώρα, αν κάποιες συμπέσουν, συμπέσαν. Ναι, εντάξει. Εντάξει, σιγά. Μαζί βλέπουμε ταινίες, εντάξει. Είσαι έτοιμος? Εγώ ναι. Και εγώ έτοιμος είμαι. Ελπίζω να είστε και εσείς έτοιμοι. Θα ξεκινήσεις εσύ. Εγώ. Θα ξεκινήσεις εσύ πρώτα, ναι. Ωραία, ξεκινάμε. Η πρώτη μου ταινία. Ναι. Η πέμπτη δηλαδή. Στο νούμερο 5 εσύ τη βάζεις. Λοιπόν, η πέμπτη μου ταινία είναι. Το Love and Monsters. Το Love and Monsters. Πόσο έχει το Love and Monsters? Έχει 6,9. Έχει 6,9 το Love and Monsters. Έχει 6,9. Μπράβο. Για μένα είναι άδικο αυτό. Μπράβο, ρε Αντρέα. Επίσης, να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχει πάρει sequel αυτή η ταινία. Δεν ξέρω. Στο Netflix κοιμάστε. Στο Netflix κάνουν τα χειρότερα πράγματα. Στο Netflix βγάζετε κάτι κουράδες εκεί στο Netflix και βγάζουν μετά και sequel. Και αυτό που είναι μια χαρά ωραία ταινιούλα, αξιοπρεπέστατη, με φοβερά CGI. Άρα συμφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα. Θυμάσαι όταν την είχαμε δει πρώτη φορά και την έχουμε δει και δεύτερη φορά. Ναι, ναι. Την είχαμε δει μαζί και με τον Χρήστο δεύτερη φορά. Ναι, την και του άρεσε και του Χρήστο. Δηλαδή πραγματικά είναι μια χαρά ταινία. Γιατί ποιο έχει μέσα τα πάντα η ταινία. Δράση, κομμωδία. Και ωραία CGI, όπως είπες. Ναι, και τελειώνει και έχει και ωραίο cliffhanger τέλος που σου δίνει πάσα για δεύτερο. Δεν βγάλω ποτέ δεύτερο. Ναι, ξυπνήστε ρε! Βγάλετε και ένα δεύτερο. Μου ότι... βγάζετε το Damsel και την Millie Bobby Brown, η οποία έχω την εντύπωση ότι παραμύθι πάει και διαβάζει, πηγαίνει μετά στο Netflix και λέει μπορούμε να το κάνουμε ταινία. Ναι. Στο Netflix επειδή χαίρεστε πάνω να μην τη χάσουν, έτσι λένε ναι, και επειδή πρέπει να βγάλουν τα λεφτά τη που του δίνουν. Οπότε ναι, εντάξει, ξέρω ότι αγαπάτε πολύ τη Millie Bobby Brown, αλλά τώρα κάτω ψέματα, εκτός από το Stranger Things, έχει βγάλει κάτι άλλο καλό. Το... πώς το λένε αυτό με τον που έχει δύο ταινίες που έχουν βγει. Το Enola Holmes. Αυτό, ναι. Σιγά. Εντάξει, ναι. Σιγά. Θα το βάλουμε αυτό στο επόμενο επεισόδιο που θα κάνουμε, οι οποίες θα είναι υπερεκτιμημένες. Ναι. Εκεί θα είναι αυτό. Ωραία. Αλλά κατά τα άλλα, μπράβο, Αντρέα. Love and Monsters, 6,9. Πολύ ωραίο. Για μένα, παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Πολύ ωραία, ναι, sci-fi ταινιούλα. Και δεν υπάρχει ούτε να μην αρέσει σε κάποιον, το πιστεύω. Διασκεδαστικότατη. Ναι, ναι. Μπράβο. Και έχει 6,9. Πόσο θα πίστευε εσύ θα ήταν, ας πούμε, το τίμιο, ας πούμε, ρε παιδί. Ένα 7,5. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν. Θα έπρεπε να έχει ένα. 7,5. Θα έπρεπε να έχει. Το 7 μπροστά θα έπρεπε να είναι. Μπράβο. Και μέρα μου τη πάει. Και εγώ έχω βάλει περιπτώσει που μου τη πάει το 6, ρε παιδιά. Ναι, ναι, δεν μπορώ να βλέπω 6. Μου τη πάει και εμένα, ναι, δεν μπορώ. Λοιπόν, στο νούμερο 5 εγώ έχω βάλει το Legion. Α, ναι, τη Λεγιώνα. Τη Λεγιώνα. Ποια είναι η Λεγιώνα στο IMDb? Έχει 5,3! 5,3! Πώς το σκέφτηκα εγώ. Κάτι άλλες ταινίες της σειράς, τύπου Aquaman The Lost Kingdom, έχει 6,2 πόσο έχει πάει το Aquaman. Κάτι άλλα, κάτι Fast and Furious έχουν παραπάνω βαθμολογία από αυτή την ταινιούλα και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή την ταινία έχει 5,3. Λοιπόν, ακούστε τι είχα κάνει. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο. Όχι, ρε. Αλλά το είχα πει του Αντρέα, επειδή ο Αντρέας γενικά, ρε παιδί μου, αυτό που σας είπε. Το είπα, ναι. Το είπε γιατί είναι ο ίδιος παθών. Ναι, ναι. Πολλές φορές κοίταγε μια ταινία και την απέρριπτε επειδή ήταν στο IMDb, είχε χαμηλή βαθμολογία. Δηλαδή, αν την έβλεπε κάτω από 6,5 ή κάτω από 7, κάτω από 7 νομίζω. Ναι, ναι, κάτω από 7, ναι. Ναι, κάτω από 7, δεν τη δούμε. Ωραία, και μια μέρα του λέω, χωρίς να του πω τίποτα, νομίζω δεν σου είχα πει. Μου είχε πει την ταινιάρα. Ταινιάρα σου λέω, θα πάρει πλάτα, θα γουστάρει, θα σα αρέσει, εμπιστεύσουμε αυτά. Σου είχα πει να μην δει. Σου είχα πει να μην δει. Ναι, δεν είχα δει. Ναι, και δεν είχε βαθμολογία και τη βλέπουμε. Το Legion. Και το βλέπουμε. Και σου λέω, 7, θα έχει 7 αυτή. Ναι, και τον ρωτάω, του λέω, πόσο πιστεύει ότι έχει αυτή η ταινία στο IMDb. Και μου λέει, 7, εκεί μου λέει. Και έχει 5,3. Παιδιά, αυτή η ταινία
Έχει τον Paul Bettany στα καλύτερά του. Θα τον ξέρετε περισσότερο από κάνει τον Vision. Έχει από Fast and Furious τον Tyrese, τον Wilson. Είναι θετικό αυτό. Τον Tyrese, τον Wilson. Είναι θετικό γιατί του έχει σε ωραίους ρόλους. Εντάξει, ναι. Του έχει δώσει κομπάρους του έχει. Όχι, στην ουσία. Ναι. Και έχει παιδιά και τον Lucas Black από το Tokyo Drift, τον πρωταγωνιστή. Ο οποίος παίζει ένα. Τι παίζει, έναν αγροτό τέτοιο παίζει. Ο οποίος είναι κολλημένος με μια τύπησα, η οποία τύπησα είναι έγκυος σε ένα παιδί, ο οποίος αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, είναι ο Μεσσίας της γης και ο Bettany παίζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ναι. Και είναι, παιδιά, μια απλή ταινιούλα από αυτές που τους γουστάρω ανελέητα. Μέσα, ναι, μέσα σε ένα απομονωμένο ρεστοράν. Ναι. Σε μια έρημο, ότι είναι εκεί πέρα και στην Αμερική. Σκάνε μύτη τώρα κάτι τέρατα, κάτι τρελά. Σαν ζόμπι απόκαλυψη. Σαν ζόμπι απόκαλυψη. Ναι, αλλά δεν είναι ζόμπι, είναι στην ουσία, ναι, τέρατα. Ναι. Τα στέλνει ο Θεός. Ναι. Και είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τώρα, ο οποίος είναι στην ουσία έκτοτος άγγελος. Και προστατεύει τον Μεσσία, αν θυμάμαι καλά. Και προστατεύει αυτό το παιδί γιατί πρέπει να γεννηθεί. Ναι. Γιατί άλλοι δεν θέλουν να γεννηθεί και γίνεται ένας χαλασμός, ούτε τρελό σενάριο πολύπλοκο. Εντάξει, ναι. Έτσι. Ωραίο, χαλαρό, απλά πράγματα, popcorn movie αυτά. Και αυτή η ταινία, παιδιά, για μένα, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαμισαράκι πάνω τόσο. Ναι, 6,5, αυτό θα λέω κι εγώ, ναι. Ένα εξαμισαράκι, εντάξει, ναι. Δεν είναι η ταινία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Όχι, εντάξει. Αλλά όχι 5,3. 5,3 δεν ξέρω γιατί. Τι 5, παιδιά, το Aquaman δεν βλεπότανε το δεύτερο και είχε 6,2. Δεν το έχω δει, αλλά εντάξει. Δεν βλεπότανε. Τώρα 5,3 το Legion, σας παρακαλώ. Όχι. Και εσύ πόσο πει, δεν είναι εξαμισαράκι. Ναι, τόσο, ναι. Ωραία, στο νούμερο 5, παιδιά, εγώ έβαλα το Legion. Μπράβο. Νούμερο 4. Πολύ καλό, πολύ καλό. Το δικό μου νούμερο 4, ναι, είναι μια πρόσφατη ταινία, το, ναι, The Creator. Πόσο έχει το The Creator? Έχεις δει πόσο έχει? 6,9. 6,8 έχει. 6,8. Δεν συμφωνώ καθόλου με το 6,8 του The Creator. Ναι. Γιατί εντάξει, έχουν βγει πολύ χειρότερα πράγματα που έχουν παραπάνω βαθμολογία από αυτό. Κάποιες σουπερηρωικές, ας πούμε, που είναι της ίδιας κατηγορίας, έχουν πολύ μεγαλύτερη βαθμολογία. Ναι. Σίγουρα. Πρωταγωνιστεί ο John David Washington. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραίες, ναι, CGI και όλα αυτά. Σου αρέσει ο Washington? Μου άρεσε αυτή την ταινία. Μου άρεσε αυτή, ναι, την ταινία. Δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να το συμπαθήσω με την παθήση. Ναι, το ξέρω ότι μπορείς. Ούτε ναι, στο Tenet μου αρέσει. Δεν ξέρω. Όχι, μου άρεσε. Στο Tenet. Παντού. Σου άρεσε. Ναι. Πολύ ωραία ταινία. Δεν ξέρω γιατί έχει 6,8. Και αυτή πιστεύω έπρεπε να έχει 7,5. Πιστεύω. 7,5 στο The Creator. Ναι. Δεν ξέρω γιατί έχει 6,8. Θα το ξαναδούμε βέβαια. Κοίτα, σίγουρα θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχει το 7 μπροστά. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Θα έλεγα ότι ένα στρογγυλό 7 θα μπορούσε να το έχει. Ας το έχει. Γιατί έχει 6,8. Βέβαια το 6,8. Καταρχάς να το πω, να το διευκρινίσω, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή. Ότι εμένα τουλάχιστον, γιατί ο Αντρέας το κάνει συχνά, εμένα δεν μου αρέσει να βάζω βαθμολογίες στις ταινίες. Ναι. Δεν γουστάρω, ρε παιδί μου, γιατί δεν θέλω τώρα ένα ολόκληρο έργο που άλλο έχει χύσει υδρότα. Έχει ρίξει δουλειά, έχει φάει το χρόνο, χρόνια από τη ζωή του, ότι μπορώ να το κρίνω με μια βαθμολογία. Ναι, χίλιες φορές να πεις 10 λόγια. Κατάλαβα. Και ό,τι καταλάβει ο καθένας από αυτό, παρά τώρα να πεις ότι α, είναι αυτή η δεύτερη. Απλά επειδή το IMDb δουλεύει έτσι και εμείς το χαρακτηρίζουμε έτσι, ναι, αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, ρε παιδί μου. Πάντως για εμένα το The Creator είναι μια υπερτίμια ταινία. Sci-fi, thriller τώρα, σε αυτά. Αν αναλογιστούμε και το ότι γυρίστηκε με μια κάμερα των 4.000 ευρώ, που είναι με τη Sony την FX3, που γυρίστηκε όλο με αυτή την κάμερα και είναι εκπληκτικό, ναι, το αποτέλεσμα. Ναι. Φοβερά CGI. CGI, ναι, φαίνονται πάρα, εντάξει, πολύ. Έχει λίγο κοιλιές, κάνει σαν ταινία. Κάνει. Εντάξει. Η αλήθεια είναι, κάνει τις κοιλίτσες. Δεν είναι αριστούργημα, ναι. Όχι, όχι. Είναι μια τίμια sci-fi movie, είναι του 7. Αυτό, μέχρι εκεί. Δηλαδή μην πέσει άλλο από το 6,8. 6,8 δεν είναι. Θα είναι αδικία. Πρέπει να έχει το 7 μπροστά για μένα. Ναι, είναι, ναι, ναι, είναι αδικία, ναι, ναι, αυτό. Επόμενο. Νούμερο 4 δικό μου. Blade 2. Το Blade 2, παιδιά. Έχει 6,7. Ακούστε, είμαι τρελός φαν του Blade, του Wesley εγώ Snipes. Εγώ όχι και τόσο να πω. Ο Αντρέας όχι. Και το ξέρω ότι μπορεί να μην συμφωνείς αυτό. Έχει 6,7 αυτή η ταινία. Η πρώτη ταινία Blade έχει 7,1, αν δεν κάνω λάθος. Ή 7,2, κάπου εκεί. Θεωρώ ότι. Καλά, η πρώτη ταινία είναι ταινιάρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι, ναι, αλλά εντάξει. Αλλά επειδή έχω μεγαλώσει με τον Blade, δηλαδή πραγματικά έχει το χωλιώσει. Εσύ εντάξει, δικαιολογήσει. Τα έχω πεθάνει τα Blade. Ακόμη και το Trinity. Πρέπει να το έχω δει πάνω από 20 φορές. Τις 10 με πήρε ο ύπνος στο Trinity. Αλλά εντάξει. Τις υπόλοιπες 10, ρε παιδί μου, το ευχαριστήθηκα γι' αυτό, γιατί παίζει Ryan Reynolds, ο οποίος παίζει τον Deadpool. Ο τύπος παίζει τον Deadpool μέσα σε ταινία Blade. Αν δεν το έχετε δει, παιδιά, δείτε το. Έχει γεννηθεί γι' αυτό. Βασικά ο Ryan Reynolds παίζει να μην μπορεί να παίξει κι άλλο ρόλο. Ναι, δεν μπορεί. Δεν έχεις το Trinity, ε. Ναι. Έχουμε δει το 1 και το 2. Ναι. Το Trinity έχω αποφύγει εγώ. Ναι, εσύ, αυτό μου το έχεις πει. Να δούμε. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Άρα έχει 6,7 και εσύ πόσο πιστεύεις πρέπει να έχει. Σίγουρα, αν έχει πρώτη ταινία 7,1-7,2, πιστεύω να είναι ή ισόβαθμες ή λίγο παραπάνω. Γιατί, παιδιά, αυτή η ταινία. Ναι. Ναι, γιατί αυτή η ταινία παίρνει την ιδέα όλη, το κόνσεπτ της πρώτης και το ανατρέπει. Σου βάζει τον Blade να συναναστραφεί με μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί
για να σκοτώσει τον Blade. Και επειδή εμφανίζεται ένα νέο είδος βαμπύρ, το οποίο τρώει και βρικόλακες, τρώει και ανθρώπους, πίνει αίμα και από τους δύο, υποχρεωτικά οι βρικόλακες κάνουν tag team με τον Blade και το βάζουν αρχηγό στην ομάδα που την είχαν δημιουργήσει για να το σκοτώσει. Η αλήθεια είναι ότι το έχω βάλει εγώ και εγώ 7. Και γίνεται, μπράβο, ένα 7 και παντόχι, ρε παιδί μου. Και είναι και από τον Guillermo del Toro, έτσι, που τον οποίο, ρε παιδί μου, γενικά είμαστε μια... έχουμε μια σχέση μίσους και πάθους με τον Guillermo del Toro. Γιατί μία βγάζει κάτι κουραδίτσες ωραίες που βρωμάνε έτσι από μακριά, μία βγάζει κάτι αριστουργήματα. Ωραία. Ένα από αυτά είμαι σίγουρος θα το έχει και ο Ανδρέας στο στις top 5 ταινίες αδικημένες. Είμαι σίγουρος ότι θα το έχει. Δεν τα έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος. Το Blade 2 έχει μουσικάρες, έχει φοβερή δράση, έχει ωραίο χιούμορ, πολύ έξυπνο. Τέλος, όχι 6,7 παιδιά. Ωραία. Έλα τώρα, σοβαρευτείτε. Έχουν κάτι άλλες τώρα, basic σουπερηρωικές ταινίες τώρα, μου έχουν 7,5. Η αλήθεια είναι αυτό ισχύει. Και μου έχει τώρα το Blade το 2 6,7. Ναι, ναι. Λοιπόν. Επόμενη μου ταινία, ναι. Δεν θα συμφωνήσει 100% εγώ πιστεύω. Αλλά. Μην με προειδιάζει. Αλλά. Μην με προειδιάζει. Καταρχά είναι horror ταινία. Horror! Ναι, ναι. Είναι horror. Που η horror, που η horror ξέρω ότι έχουν χαμηλότερη βαθμολογία πάντα. Εγώ έχω επιλέξει το Με τα μάτια κλειστά του Netflix με την Σάντρα Μπούλοκ. Το Bird. Το Bird Box. Το Bird Box. Ναι. Αν το πει με τα μάτια κλειστά και δεν καταλαβαίνω. Στα ελληνικά τώρα το ξέρω. Το Bird Box. Πόσο έχει το Bird Box? 6,6. Για μένα δεν έπρεπε να έχει το 7 μπροστά. Για μένα το Bird Box. Πολύ πανέξυπνη αλήθεια... ιδέα για μένα. Το πολύ... έχω δει. Θέλω να μου το θυμίσει λίγο, το θυμάσαι. Είναι το ότι δεν πρέπει να βλέπουν. Γιατί άμα αυτό... δούνε θα αυτοκτονήσουν. Μπράβο, και είναι, με... και είναι δεμένα, ναι, τα μάτια. Όλοι είναι με ματήλια, ναι, ναι, ναι. Κάτι θυμάμαι, δεν είχε τέλος. Εντάξει. Δεν έχει τέλος cliffhanger τέλος... για sequel. Δεν θυμάμαι, είχε τέλος όμως ότι είχε καλό τέλος. Κάτι θυμάμαι, είχε χαλάσει και εμένα σε αυτή την ταινία. Στον Bird Box. Ενώ είχε ένα πολύ ωραίο concept, θυμάμαι. Το έχω δει μία φορά τώρα. Δεν και εγώ μία φορά το έχω δει. Αλλά χρόνια πριν. Το θυμάσαι πολύ. Τι ξέρω, θυμάμαι ότι ήταν ωραίο το concept, όντως μου, ναι, άρεσε. Ήταν... είναι και ένα για quiet place, αλλά με μάτια αντί για αυτιά. Μήπως γι' αυτό, επειδή το θεώρησα πω κάποια. Για μένα είναι αδικία το 6,6, έπρεπε να έχει πιο πολύ. Όχι, 6,6 είναι λίγο. Άλλες χώρες ταινίες έχουν περισσότερο ό,τι αξίζουν. Ναι, 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 όχι. Για μένα θα πρέπει να ήταν κοντά. Το Scream το 1, ας πούμε, πόσο έχει. Εντάξει, το Scream το 1 έγραψε ιστορία τώρα. Άστο τώρα. Τι έλα, μου έγραψε ιστορία τώρα κι εσύ. Δεν είναι ωραία ταινία. Το 1 πρωτοπόρησε, το άλλο έκανε. Ακόμη μια ταινία του ήχου. Έχουν μεγάλες βαθμολογίες λόγω της χρονολογίας που βγήκανε. Λόγω του ότι πρωτοπόρησαν. Για την, ναι, εποχή, εντάξει, τους, ναι, εντάξει. Αυτό, ναι. Τώρα, άμα είναι, μην πιάσουμε τώρα να πούμε και για τα Star Wars που έχουν κοντά 9 όλα. Εντάξει, αυτό, ναι, ξέρω, θα αρχίσει τώρα το ξύλο κάτω στα σχόλια. Όχι, αλλά εγώ θεωρώ ότι άλλο βίντεο. Θα εντάξει, το κάνουμε κι αυτό. Γιατί... όχι ότι δεν είναι ωραίες, προφανώς δεν λέμε αυτό. Ναι, αλλά... ναι, θα το κάνουμε. Άλλο λέμε. Λοιπόν, άρα 3 το έχει βάλει. Ναι, συμφωνώ. Μπράβο. Συμφωνώ, δεν είναι τώρα το 6,6. Όχι. Ναι. Και δείτε το Bird Box, άμα δεν το έχετε δει κάποιοι, επειδή ειδικά αν είσαι fan horror, και να μην είσαι βασικά, θα γίνεις με αυτή την ταινία, πιστεύω. Όχι, όχι, το αξίζει. Ένα 6,8-6,9, κοντά 7 τέλος πάντων. 7, ακριβώς. Το άξιζει. Στο νούμερο 3 είναι μια ταινία που δεν την ξέρεις, Αντρέα, ναι, η δικιά μου. Αλήθεια. Που έχω βάλει. Έχω βάλει το New Police Story. Όχι, δεν. Του 2004. Είναι Jackie Chan πρωταγωνιστής. Ακούστε τι έχω πάθει, παιδιά, με αυτή την ταινία. Yeah, και νομίζω ότι θα το έχετε πάθει και πολλοί από εσάς. Τότε που είχε βγει αυτή την ταινία, το 2004, άνθιζαν τότε, ήταν στην ακμή του στα βίντεο κλαμπ. Εδώ έχουμε ένα τοπικό βίντεο κλαμπ. Είχαμε, γιατί έκλεισε, ευτυχώς. Ο οποίος, παιδί μου, γενικά εκμεταλλευόταν τους πάντες. Δηλαδή, τι γίνεται. Νίκιαζε αντεγραμμένα DVD. Πανέξυπνος. Οπότε τι έκανα εγώ. Είδα ότι μου νίκιασε μια φορά, το είδα, το πήρα χαμπάρι γιατί ήταν εκτυπωμένο από εκτυπωτή. Το απ' έξω. Ναι, κατάλαβα. Το κατάλαβα και λέω, αυτό γιατί τα αντιγράφει. Πώς το κάνει, θα το βρω κι εγώ. Ναι. Και το βρήκα. Και βρήκα. Εντάξει. Και πήγαινα, νίκιαζα 10 ταινίες και τους πήγαινα μετά από 3 ώρες πίσω. Πότε τις είδες. Ναι, και αυτό. Καλά, γιατί τον ενδιαφέρει, εγώ τον πληρώνω. Ναι, αφού σε πληρώνω, ναι, μην μιλάς. Πάρτες και βούλων. Ναι, λοιπόν. Αυτό. Και τις έπαιρνα εγώ και είχα. Και έπαιρνα random. Ναι. Γιατί τότε δεν ήταν τώρα που βλέπεις 10 trailers στο ίντερνετ. Έπαιρνα. Ό,τι σου άρεσε. Διάβαζε και το ξόφλωμα. Ναι, ούτε καν διάβαζε το ξόφλωμα, μάλιστα. Ωραίο αυτό. Έβλεπα Τζάκι Τσάν και ήταν έριχνε παιδί μου ζάρι. Και παιδί, έχω παίρνω εγώ τώρα μια ταινία, λέω Τζάκι Τσάν, λέω θα γελάσουμε. Θα δούμε και ξύλο. Ωραία, λέω. Παιδιά, μου έκανε παιδικό τραύμα αυτή η ταινία, διότι είναι δράμα, είναι αστυνομικό θρίλερ με τον Τζάκι Τσάν. Το οποίο δεν μπορώ να πω γιατί, αλλά για να μην ρίξω spoilers στα παιδιά που δεν το έχουν δει. Ναι. Αλλά παιδιά, το intro σε σοκάρει. Και ειδικά σε μικρή ηλικία που ήμουν εγώ το 4. Ναι. Εντάξει, όχι σε πολύ μικρή. Δεν ισχύει σε πολύ μικρό, εντάξει. Όχι, ήμουν μικρό πάντως. Ναι. Είναι 16, πριν 20 χρόνια.
26. Είμαι 35, 15. 15. Ναι, 15 χρονών. 15 χρονών, καλά, να το δούμε και μαζί και θα μου πεις. Ναι. Μαμά, το βλέπεις στα 15, τι θα έκανες. Εντάξει, 17 είμαι. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλα τα 17 τα τώρα και άλλα τα 17 ναι, τα τότε. Αυτό ισχύει, κατάλαβα. Είναι διαφορετικά. Και τότε ναι. 15, παιδιά, και όταν προετοιμάζεσαι να δεις τώρα μια κωμωδία. Ναι. Και σου σκάει τώρα αυτό το πράγμα. Μιλάμε τώρα για βαριά ταινία, έτσι. Τώρα θέλω να το δω τώρα. Μιλάμε για εκπληκτική ταινία. Το The Dark Knight, ναι, θα το πω πριν το The Dark Knight. Αλήθεια. Θα το πω, ναι. Γιατί, παιδιά, ο κακός αυτή την ταινία μοιάζει πολύ με τον Τζόκερ. Είναι ένας κακός ο οποίος είναι αντιεξουσιαστής. Ήταν σταθικό το βίντεο. Τρελός. Ο οποίος του αρέσει τα video games πολύ και αυτός και η ομάδα του. Και βλέπουν τη ζωή σαν ένα video game γενικά και θέλουν να πάνε κόντρα στην εξουσία και σε όλα αυτά και στην αστυνομία και. Ο Τζάκι Τσάν παίζει έναν παρασημοφορημένο αστυνομικό. Εδώ το είχα. Και εγώ παράλληλα παθώ κεφαλικό με αυτό το πω. Που γενικά το έχει πάρει λίγο απάνω το ότι είναι wow και αυτά και πέφτει από τα σύννεφα ξαφνικά. Και τέλος πάντων, δείτε το, σας παρακαλώ. New Police Story του 2004, Jackie Chan. Πραγματικά. Και πόσο έχει. Φοβερό. Έχει, παιδιά, αυτή την 6,9. Ναι, α, παίρνει πιο κάτω να μπει. Για εμένα έπρεπε να έχει 8. Τουλάχιστον 8. Ωραία. Ο Τζάκι Τσάν, να ξέρετε, είναι ένας εκπληκτικός δραματικός ηθοποιός ο Τζάκι Τσάν. Είναι εκπληκτική ταινία και κρίμα. Όχι, παιδιά, να τη δείτε. New Police Story. Να ξέρετε, μην μπερδευτείτε. Υπάρχει το Police Story πάλι με τον Τζάκι Τσάν, το οποίο είναι κωμωδία. Είναι χρόνια πριν, είναι παλιό. Όχι αυτά. New Police Story του 2004, το τονίζω, έτσι. Αυτά. Πάμε. Νούμερο 2 δικό σου. Νούμερο 2 δικό μου. Είπαμε για Super Hero ταινίες ότι είναι λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Με. Αλλά επειδή πολύ καιρό από όταν είδα αυτή την ταινία. Με αδική η βαθμολογία της, ναι. Έπρεπε να τη βάλω σε αυτό το βίντεο. Θα διαφωνήσω τώρα εγώ. Δεν ξέρω. Για Captain πες. America The First Avenger. Πώς σου έγινε αυτό. 6,9. Γιατί έχει 6,9. Εγώ του έχω βάλει 8. Πάτε καλά, ποιος έχει πάει. Ποιος πήγαινε και βάλει κακά η βαθμολογία στο The First Avenger. Α, συμφωνεί δηλαδή. Πώς το έχεις βάλει. 8. Ναι. Άντε να έχει 7,5. Ναι. Γιατί έχει 6,9. Για εμένα το έχω ξαναπεί. Για εμένα είναι η τέλεια super hero movie. Ναι, και για μένα είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχει 6,9 αυτή η ταινία. Δεν είναι υπερταινία, άρα δεν λέω έχω, αυτό. Δεν έχω τι να πω, γιατί την ξέρουν όλες την ταινία. Δεν έχω τι να πω, εντάξει. Όχι. Έχεις την να πεις με την έννοια του, ναι. Γιατί θεωρείς ότι αδικείται. Αυτό ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί αδικείται. Υπάρχουν ταινίες που είναι πολύ χειρότερες. Το ακόμα το ένα πόσο έχει. Πρέπει να έχει 6,9 και αυτό, ας πούμε. Το πρώτο ακόμα. Ναι, νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν ξέρω, θα σου πω γιατί το έχουν περάσει και καιρός από τότε. Και άλλες ταινίες έχουν ίδια και καλύτερη και δεν είναι. Ούτε... Συγγνώμη να ρωτήσω, για πάντα. Τώρα πώς είμαι. Το The Flash πόσο έχει. Ναι, έχει παραπάνω νομίζω. Παραπάνω από κλείνει. Κάποτε. Ναι. Κάποτε άμα δεν έχει πέσει το 6,5 το The Flash. Κάποτε είχε 7,2 για καιρό. Εντάξει, έχει 6,7. 6,7 το The Flash και 6,9 το The First Avenger. Ναι, δεν ξέρω. Θα τρελαθούμε τελώς τώρα. Θα τρελαθούμε τώρα που δεν βγάζει κανένα νόημα το σενάριο του The Flash. Το The First Avenger είναι ταινιάρα, φοβερός κακός, ηθοποιάρες, όλα αυτά. Hugo Weaving τώρα, Red Skull. Όλα αυτά μέσα, δεν γίνεται να βάζει 6,9. Δεν ξέρω γιατί. Για του άρεσε η στολή, ρε. Ποια στολή μου, ρε τώρα, 6,9. Αυτό το χαρτάκι είναι ζωντανό, το έδειξα λίγο πριν και ξανάρθει το χέρι μου. Λοιπόν, στο 2 The First Avenger, του βάζω 8 εγώ κανονικά. Για μένα η τέλεια super hero συνταγή, ναι, παιδιά, ναι. Όσο πρέπει άρα, comic, όσο πρέπει comic, όσο πρέπει σοβαρό. Ο Chris Evans φοβερός στο ρόλο του σε αυτή την ταινία. Πολύ ωραίο απλό σεναριάκι, γραμμικό σενάριο, περνάς όμορφα. Love story, ωραία και όλα αυτά. Πολύ όλα, ωραία, όλα είναι μια χαρά. Ποιητικά διδάγματα, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Αδικία, μπράβο. Το είχα καιρό αυτό παραπον. Στο δικό μου νούμερο 2 έχω ναι. βάλει την ταινία Τσάπη. Α, 2015. Το έχω βάλει στα. Ήταν να το βάλω. Ήταν να το βάλω. Μ' αρέσει το λέω γιατί είναι και χαμογελάει ο Αντρέας. Το Τσάπη, θυμάσαι στο αγαπημένο απογευματάκι σου, λέω θέλω να δούμε το Τσάπη. Εγώ στο αγαπή. Το έχει πει, εγώ μπράβο, και σου είχα πει ότι ναι και το είχα ξεχάσει. Έχει δίκιο. Ναι. Μπράβο. Είναι το 2015 παιδιά το Τσάπη, sci-fi ταινία. Παίζει μέσα Sigourney Weaver, παίζει μέσα Hugh Jackman, παίζει Dev Patel. Στα ξεκινήματά του, ο Dev Patel κάνει έναν επιστήμονα ο οποίος έχει δημιουργήσει. Βασικά είμαστε λίγο στο μέλλον, υποτίθεται, ναι. Και η αστυνομία είναι με ρομπότ. Ρομπότ. Είναι και άνθρωποι, αλλά είναι και ρομπότ. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή, ρε παιδί μου, τα ρομπότ. Και τα έχει δημιουργήσει αυτός. Ο επιστήμονας που παίζει ο Dev Patel. Αυτός φτιάχνει και ένα άλλο ρομπότ, το οποίο το κλέβουν κάτι ληστές και αυτά και το επαναπρογραμματίζει ώστε να μπορεί να σκέφτεται και να πράττει μόνο του. AI δηλαδή. Κακός ο Jackman. Παίζει τον κακό. Και το τέλειο είναι, ξέρετε τι είναι, είναι λίγο Poor Things. Και στο Poor Things δεν είναι, δεν θυμάσαι που η Μπέλα ψιλογίνεται μωρό, που επειδή παίρνει το. Α, ναι, και αυτό. Έτσι είναι και το Τσάπι. Γιατί στην ουσία ο Τσάπι τον κάνει reset και στην ουσία γυρνάει σε baby version. Ναι, από την αρχή. Ναι, πρέπει να το μάθω από την αρχή. Και είναι λίγο Poor Things, αλλά sci-fi. Ναι.
Ναι. Καλά, sci-fi είναι και το Poor Things το κανονικό. Για μένα είναι, ναι, είναι μια εκπληκτική ταινία, συγκινητική. Και πόσο έχει, και έχει 6,8. 6,8, ναι. Όχι 6,8 το τσάπι, ναι, ρε, ναι, παιδιά. Ναι, κρίμα. Παιδιά, είναι τέλειο το τσάπι. Ναι, τέλειο, ναι. Είναι τέλειο. Είναι πολύ ωραίο το τσάπι, δεν ξέρω γιατί έχει 6,8. Ήταν να το βάλω κι εγώ, σιλο, το είδα. Ένα οχταράκι του βάζω το τσάπι. Ναι, μια, ναι, χαρά. Ναι. 7 ή 7,5. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ταινίες που κάνουν το απλό, ναι, το εκτελούν τόσο όμορφα. Ναι. Και βγάζουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ναι. Μ' αρέσει, δεν ξέρω, τις εκτιμώ πάρα πολύ, ρε παιδιά. Αυτό. Θεωρώ αδικία. Συμφωνείς, ε? Ναι, ναι, 100%. Δεν έχουμε διαφωνήσει μέχρι τώρα πουθενά. Μόνο στο Blade, ελάχιστο. Νούμερο 1. Το νούμερο το δικό μου. Ναι. Το Pacific Rim. Pacific Rim, παιδιά, το οποίο ετοιμάζεται. Το Pacific Rim, ναι, σου κάνω και πάσα εδώ. Δεν λέω πάνω, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι. Το οποίο έχει 6,9. Γιγέρμα Τελτόρο, σα το είπα, θα το έχει στο νούμερο και το έχει στο νούμερο 1. Έχει 6,9. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ την πρώτη μέρα που το είδα, γιατί λέω γιατί έχει 6,9. Ναι. Εγώ τη έχω βάλει 8. Το όνειρο τώρα 6,9. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να μην την ξέρει πολλοί κόσμος. Γι' αυτό καλό είναι να το μάθει. Λοιπόν, επειδή δεν την ξέρει, ίσως να μην την ξέρει πολλοί κόσμος, θα τη μάθει σε λίγο καιρό. Ναι. Και όπως πρέπει να τη μάθει. Όχι 6,9 το Pacific Rim. Ναι, ναι, ναι. Πες, θα τα πεις, θα πεις αυτά. Εντάξει. Όχι 6,9. Τουλάχιστον το 7 μπροστά επιβάλλεται να το έχει. Ναι, φοβερά. Δεν ξέρω. Ας βρούμε ένα hacker να πάει να ψηφίσει. Να ψεύτηκα, να πάει 7. Ναι, ναι. Φοβερή ιδέα. CGI, ηθοποιοί, Idris Elba τώρα. Ναι, όλα αυτά εντάξει. Ο Idris Elba απλά να κάθεται και κοιτάει την κάμερα και να μην κάνει τίποτα. Ωραίος είναι. Ωραίος το. Ναι. 6,9, δεν ξέρω γιατί έχει 6,9. Γι' αυτό το έχω και στο νούμερο 1. Είναι πιο, η πιο αδική για μένα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει βγει και sequel, το οποίο δεν είναι, δεν το έχω δει, αλλά. Ας κάνουμε ότι δεν βγήκε. Εντάξει, δεν βγήκε. Δεν έχει βγει sequel. Για κρίμα που δεν έχει βγει sequel. Κρίμα, γιατί δεν έχει βγει sequel. Βγάλετε ένα sequel, παιδιά, εκεί στο Netflix. Έχει τόσα ιδέες έχει πακέτο, ναι, ναι, πάρει. Έχετε αγοράσει όλα τα gaming franchises και κουράδες βγάζετε. Βγάλετε κανένα το Pacific Rim. Που πρέπει να έχουν αγοράσει κάτι, γιατί βγάλανε ένα άνιμε. Pacific Rim. Αλήθεια. Ναι, χάλια γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία. Πρώτη ταινία τελικά έχει βγει μόνο. Πρώτη ταινία. Παιδιά, κρίμα, βγάλετε ένα sequel. Ναι, και ένα άνιμε. Ναι, και εμείς θα κάνουμε όπως κάνουμε και τώρα ότι δεν έχει βγει άλλη ταινία. Ναι, ναι. Κάντε το κι εσείς, όπως κι εμείς. Λοιπόν, στο νούμερο το δικό μου βρίσκεται το Resident Evil. Του 2002. Το περίμενα να το βάλεις. Για μένα καλύτερη ταινία που έχει βγάλει ο Πολ Άντερσον και είναι καλύτερη ταινία διότι παρόλο που λέγεται Resident Evil, το έχουμε πει και στο επεισόδιο που έχει γίνει για αυτή την ταινία, καλή ή κακή. Επειδή δεν ήταν σίγουρος ότι θα πάρει το Resident Evil, ότι θα περάσει. Στην ουσία το σενάριο που έφτιαξε για αυτή την ταινία, γι' αυτό είναι και τόσο άσχετο από τα παιχνίδια. Ναι. Γιατί έλεγε ότι άμα δεν πάρει τελικά την έγκριση για Resident Evil, θα τη βγάλω, έλεγε την ταινία, απλά δεν θα λέγεται Resident Evil. Ναι. Με άλλο τίτλο αυτό. Γι' αυτό είναι και τόσο διαφορετική. Μίλα Γιόβοβιτς στα καλύτερά της, η Μισελ Ροντρίγκες στα καλύτερά της. Είναι ταινία με ζόμπι, αλλά ταυτόχρονα είναι και ταινία η οποία έχει κακό AI. Του Σουν, πολύ μπροστά από την εποχή της, ναι, ναι, η ταινία του. Επίσης, σε ένα κλειστό χώρο δεν γίνεται όλη η ταινία. Κλειστοφοβικό, ναι, μέσα σε ένα αυτό facility. Αυτό σε αγχώνει, αυτό σε αγχώνει. Θυμάσαι τώρα οι ιδεάρες τώρα με σκυλιά ζόμπι, ναι, ναι, τα ντόπερμαν που τις κάνουν, ναι, ντου. Έχει δράσει αυτή η ταινία. Έχει αμνησία η πρωταγωνίστρια, οπότε δεν θυμάται τι γίνεται και θυμάται σιγά σιγά. Οπότε υπάρχει και ένα plot twist, ναι, στο τέλος που πρέπει. Η σκηνάρα με τα λέιζερ. Παιδιά, εντάξει, κάνει τους πρωταγωνιστές ζαμπών για τόστ τώρα. Και πόσο έχει βασικά. 6,7. Όχι, εντάξει, όχι. 6,7 αυτή την ταινία, παιδιά. Που όχι, μιλάμε τώρα για πολύ μικρό budget. Για ταινία τώρα από ανθρώπους που δεν είχαν τώρα. Δεν ήταν τίποτα τεράστια παραγωγή, ούτε κανένα blockbuster. Ήταν ούτε τίποτα. Πολύ ωραία πρακτικά εφέ. Το μόνο ψεγάδι που έχει. Το τέρας, αν θυμάμαι. Το CGI αυτό. Που μπορούσαν να τα αποφύγουν και δεν χρειαζόταν, ναι, αυτό, εντάξει, το τέρας. Τι το θες το final boss τώρα. Την έχεις κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά σωστά. Άστο το ρημάδι. Τότε να ξέρεις. Δεν κλώτσαγε. Ναι, εντάξει, τότε λογικό. Επειδή το θυμάμαι, γιατί το είχα δει όταν είχε βγει τότε, το είχα λιώσει πάλι με τον ίδιο τρόπο που σας είπα. Που είχα δει και τα υπόλοιπα. Δεν κλώτσαγε, αλλά γέρασε άσχημα. Ναι, ναι, λογικό. Γέρασε άσχημα. Γέρασε λογικό. Πολύ άσχημα. Κάποια άλλα ακόμα βλέπονται από είναι... το Ρίγκ, α πούμε. Αυτό είναι τέρα σε 2000. Ναι. Πες στο PlayStation 1. Γραφικά PlayStation 1. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Το 6,7 δεν δικαιολογείται πάντως. Όχι, όχι, όχι. Για μένα 7,5 άνετα. Είναι, ναι, είναι. 7,5 άνετα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δικές μας αδικημένες ταινίες βαθμολογικά που έχουμε δει στο IMDb. Τώρα στα σχόλια θέλουμε να μας πείτε τις δικές σας αδικίες. Ποιες πιστεύετε ταινίες δηλαδή έχουν χαμηλότερη βαθμολογία, μπράβο, αυτοί που αξίζουν. Από αυτοί που αξίζουν. Θέλετε να πείτε 1, 2, 3, 5, 15, όσες έχετε όρεξη και κουράγιο να γράψετε. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Και
να μας προτείνουν και ένα επόμενο παιχνίδι. Μπράβο! Τέτοιο παιχνιδάκι, τι γουστάρετε να βάλουμε εδώ πέρα, να βάλουμε τα top 5 μας, top 10 μας, ό,τι γουστάρουμε εμείς, και να κάνουμε συζητησούλα και να πίνουμε την καφεδάρα μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι τέλεια. Ακολουθήστε το κανάλι στα social. Κάπου εδώ πέρα θα εμφανιστούν, δεν ξέρω όπου χωρέσουν. Εάν είστε καινούργοι ή καινούργοι, σας άρεσε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να είστε στην παρέα μας συνεχώς. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μη με αδικείς τώρα. Μη με αδικείς. Με αδικείς. 6,5.